είναι οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες από το υποβρύχιο Μουσείο Γλυπτικής Μούσαν στην Αγία Νάπα. Έργα του διεθνούς φήμη γλύπτη Jason Tekeres Taylor, όπως αυτό το εντυπωσιακό γλυπτό που απεικονίζει ένα τρομαγμένο παιδάκι. Ολόκληρο το έργο του είναι ένα υδάτινο οδηπορικό στη σχέση ανθρώπου και φύσης, 93 υποβρύχια έργα τέχνης. Ένα μαγικό τοπίο απαράμιλης ομορφιάς που συνδυάζει δύο διαφορετικά θαύματα, εκείνο της φύσης και εκείνο που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη. And the idea is to create this underwater forest, this incredible rewilding of the underwater world, and to create sculptures that not only exist on the sea floor, but actually reach up to the surface. Φιγούρες ανθρώπινες και πανέμορφα γλυπτά που απεικονίζουν δέντρα και φυτά. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, για την τοποθέτηση των έργων στο βυθό στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση. Πρόκειται για μια αμμώδη έκταση σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτινογραμμή της Αγίας Νάπας και αναμένεται ότι με την πάροδο του χρόνου η βιοπικιλότητα της περιοχής θα εμπλουτιστεί χάρη στο μουσείο.